Ευχαριστώ πολύ. Αφού ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση στις εργασίες του συνεδρίου σας, να μπούμε κατευθείαν στο κυρίως θέμα που θα συζητήσουμε μαζί. Συγχωρέστε μου που θα τα πω πολύ βιαστικά, για να προλάβουμε να δούμε ακριβώς τι είναι η μουσικοθεραπεία, πώς εφαρμόζεται, από πού ξεκινάει, ποια είναι τα ωφέλη και γιατί αποτελεί μια αναγκαιότητα στις σύγχρονες μονάδες κοινωνικής φροντίδας σε όλο τον κόσμο. Δυστυχώς η Ελλάδα έχει μείνει πολύ πίσω και όσον αφορά την κατοχήρωση του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή και όσον αφορά την εφαρμογή της μουσικοθεραπευτικής παρέμβασης σε δομές κοινωνικής φροντίδας που αφορούν και παιδιά και εφήβους και ενήλικες. Πάμε παρακαλώ να δούμε ορισμένα πράγματα μαζί. Λοιπόν, τι είναι μουσική. Σας ξαναλέω μια φορά, με συγχωρείτε, θα μιλάω αρκετά γρήγορα για να μπορέσετε να έχετε μια σφαιρική εικόνα. Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, μπορούμε να συζητήσουμε κατευθείαν στο διάλειμμα ή λίγο αργότερα. Υπάρχουν πάρα πολλοί ορισμοί στο τι είναι μουσική. Στα περισσότερα βιβλία ιστορίας της μουσικής, η μορφολογία της μουσικής, θα ακούσετε ότι η μουσική ξεκινά από το θρόισμα των φύλων, από το ριάκι, το θόρυβο του νερού στο το ριάκι, τους ήχους της φύσης, τις φροντές, τις αστραπές και από εκεί εμπνεύτηκε ο άνθρωπος, τη μουσική κτλ. Λοιπόν, αυτά σύμφωνα με τα νέα επιστημονικά δεδομένα είναι φθηνά θύματα. Το φαινόμενο της μουσικής ξεκινά πριν από τον άνθρωπο, ξεκινά από τα ζώα. Και τα ζώα δεν εννοούμε τον κώδικα επικοινωνίας, τους ήχους, τους θορύβους, τα κορταλίσματα, τα γρελίσματα, τους ήχους, τα κέλα, όλα αυτά που χρησιμοποιούν τα ζώα για κώδικα επικοινωνίας για να μιλήσουν τα μεταξύ τους. Αλλά μουσική αφήκα και αυτή. Κάποια είδη ζώων, και αυτό είναι περίεργο, όχι όλα τα ζώα, κάποια είδη ζώων κάνουν μουσική. Επίσης είναι περίεργο ότι μόνο τα αρσενικά κάνουν μουσική, την αναπαραγωγική περίοδο. Πρώτος μελέτησε το φαινόμενο και μας έδωσε πολύ στέρεες επιστημονικές βάσεις ο Δαρβίνος. Έτσι λοιπόν, οι ελέφαντες κατά την αναπαραγωγική περίοδο τραγουδούν για να προσελκύσουν τα τελικά. Κάποια είδη δελφινιών, κάποια είδη φαλαινών, ένα είδος πυθίκων έχουν αναπτύξει επίσης τη μουσική και φυσικά φτάνουμε στο αποκορύφωμα του φαινομένου της μουσικής στα ζώα που έχει να κάνει με τα πουλιά, το κεράγισμα των πουλιών. Ο Δαρβίνος μελέτησε και εξωτικά τα πουλιά. Έτσι λοιπόν τα πουλιά δεν κελαϊδούν τα αρσενικά κατά την αναπαραγωγική περίοδο για να προσελκύσουν τα θηλυκά, όπως κάποιοι επιστήμονες πιστεύουν, αλλά για να επιδείξουν τις ικανότητες του στο κελάϊδισμα, ούτως ώστε το θηλυκό να επιλέξει τον καλύτερο τραγουδιστή για να διαιωνίσει αυτή την ιδιότητα στο είδος της μετέπειτα γενιές. Έχει να κάνει δηλαδή όπως ένα παγόνι αρσενικό που ανοίγει την ουρά του για να δείξει τα κάλυπτα στο θηλυκό και να τα εκτιμήσει το θηλυκό να διαιωνιστεί στην επόμενη γενιά. Όλα αυτά τώρα έχουν να κάνουν και με αυτά που είναι ο κύριος Παρασκευόπουλος, ότι τελικά μάλλον το αρσενικό είναι υποχείριο του θηλυκού, δικό μας αναπαραγάγει κτλ. Είμαι ακριβώς. Πάμε παρακάτω. Τι είναι λοιπόν η μουσική στον άνθρωπο. Η μουσική στον άνθρωπο δεν έχει να κάνει μόνο με τη διασκέδαση. Δηλαδή, όταν πω σε κάποιους πείτε μου τι είναι η μουσική, α, η μουσική είναι που μου το τραγούδι και χορεύω. Αυτή είναι μία από τις λειτουργίες της μουσικής που έχει να κάνει με την διασκέδαση. Από εκεί και πέρα τώρα η μουσική είναι κάθε πλαίσιο παραγωγή ήχων με κινήσεις του σώματός μου, είναι πολύ σημαντικό αυτό, με στόχο την επικοινωνία. Πότε ξεκινά η εμπειρία του ανθρώπου με τη μουσική. Σας ρωτώ. Από την εποχή που είναι στην κοιλιά της μάνας. Πολύ σωστά. Πότε τελειώνει. Τελειώνει περίπου 3 ώρες μετά το θάνατο. Δηλαδή, ας το πάρουμε λίγο από την αρχή. Η εμπειρία του ανθρώπου με τη μουσική ξεκινά από την εμβρυλική περίοδο. Το έμβριο ακούει ό,τι μουσική ακούει η μαμά, ακούει όλους τους ήχους και τους θορύβους του περιβάλλοντος της μητέρας και επιπροσθέτως ακούει τη φωνή της μητέρας εσωτερικά από το διάφραγμα. Αυτό έχει ως συνέπεια τον ιογνώ να αναγνωρίζει τη φωνή της μητέρας. Πάλι θα απογοητεύσω τους πατεράδες, δεν αναγνωρίζει τη φωνή του πατέρα ή οποιοδήποτε άλλο.
αναγνωρίζει μόνο τη φωνή της εμπλέμας σας. Τι άλλο ακούει το έμπριο τις τελευταίες εβδομάδες της κοίησης? Πείτε. Τι σηκώσει το χέρι σας. Το ακριβώς θα έλεγα τώρα. Ακούει το έμπριο το ρυθμό της καρδιάς. 60 με 8 ταχύτητες στο λεπτό. Όλη η ζωή του εμπρίου και του ανθρώπου γενικότερα είναι ένα σύνολο από ρυθμούς. Τρικάδι, ρυθμί, ουρκάδι και ινφράδι. Αυτοί που έχουν περίοδο 24 ώρων, κάτω από 24 ώρες και πάνω από 24. Έχουμε λοιπόν αρχής εξ αρχής μια εμπειρία του εμπρίου, τους ρυθμικούς τύπους της καρδιάς της μητέρας. Από εκεί και πέρα, ακούει και την αορτή που αιματώνει τον δρακούντα. Πάλι με ρυθμικό τρόπο. Οι επιστήμονες έχουν ερμηνεύσει ότι σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, όταν θέλουμε σε κάποιον να το πούμε να κάνει ησυχία, το κάνουμε σ και παραπέμπει σε αυτόν τον ήχο που ακούγαμε κατά την περίοδο της κοίησης, το σ. Αυτό είναι μια ερμηνεία. Από εκεί πέρα τώρα, αυτό το ρυθμικό υπόβαθρο δημιουργεί έναν ιστό, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός για την ανάπτυξη του νεογνού αργότερα. Φτάνουμε στη γέννηση. Θα πείτε τώρα τι σημασία έχουν όλα αυτά. Η μουσικοθεραπεία αντλεί όλη τη γνώση από την αλληλεπίδραση μητέρας βρέφους. Και θα δείτε πώς συνδέονται αυτά μετά. Γεννιέται το νεογνό. Ποιος είναι ο σημαντικότερος άλλος στη ζωή του νεογνού? Η μητέρα. Τι κάνει η μητέρα με το βρέφος? Φιλιάζει. Πάμε λίγο παρακάτω, τον ανοίγει. Πάμε λίγο παρακάτω. Πηγαίνετε σε ένα σπίτι, χτυπάτε το κουδούνι, σας ανοίγει ένα παιδάκι 4 ετών. Τι του λέτε? Καλησπέρα Μανώλη, πώς είσαι? Τι κάνω τη γονή σου? Έτσι του μιλάτε? Όχι. Πώς του μιλάτε? Α, γεια σου Μανώλη, τι κάνεις? Καλά είσαι, μπράβο. Πού είναι ο παπάς σου? Α, του μιλάτε τραγουδιστά. Πολύ ωραία. Αυτή είναι η μερισματική εκφορά του λόγου, που δεν είναι ούτε επαγγελία, ούτε τραγούδι. Γιατί του μιλάτε τραγουδιστά? Γιατί του τραβάτε την προσοχή. Μπράβο. Γιατί έτσι καταλαβαίνει. Γιατί καταλαβαίνει έτσι? Γιατί έτσι έχει μάθει από τη μαμά του. Τι κάνει η μαμά του τα προηγούμενα χρόνια και η σημαντική άλλη. Όχι μόνο ο σημαντικότερος άλλος που είναι η μητέρα και η σημαντική άλλη. Το κανακέρι. Μιλούν στο βρέφος με τη διαστητική μητρική ομιλία. Η μητέρα χρησιμοποιεί τη διαστητική μητρική ομιλία. Και είναι διαστητική γιατί είναι αυθόρμητα. Δεν την έχει εκπαιδεύσει κάποιος να μιλάει έτσι στο βρέφος. Χρησιμοποιεί λοιπόν την ελισματική εκφορά του λόγου, μιλά τραγουδιστά, έχει κάποιο συγκεκριμένο ρυθμό και αυτός ο ρυθμός δημιουργεί συρρυθμίες. Έχουμε δηλαδή συντονισμό ρυθμικό μεταξύ μητέρας και βρέφους, που αυτός ο ρυθμικός συντονισμός έχει αρχίσει να δημιουργείται από την περίοδο της κοίησης, μεταφέρει γλωσσικό και φωνητικό υλικό της μητρικής γλώσσας η μητέρα μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι ζωτική σημασία. Είναι ζωτική σημασία, έχει να κάνει δηλαδή με το αν θα κρατηθεί το βρέφος στη ζωή, διότι μέσα από αυτή την επικοινωνία το βρέφος αισθάνεται συναισθηματική ασφάλεια και μοιράζεται προθέσεις, συγκινήσεις με το σημαντικότερο άλλο που είναι η μητέρα. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή μια συναισθηματική αλληλεπίδραση, η οποία είναι ζωτική σημασία. Έχει να κάνει και με τη θεωρία της επικοινωνιακής μουσικότητας του Κρεβάρτερ και του Μάλλο, ότι μέσα από αυτό το μοίρασμα δημιουργούνται οι συναισθηματικές βάσεις για να αναπτυχθεί το βρέφος. Επίσης, πολύ ενδιαφέρουσα που βασίζεται και σε αυτή τη θεωρία για τη ψυχική ψυχοθεραπεία που έχουμε κάνει δηλαδή σε παρέμβαση με παιδιά, είναι η θεωρία της συναισθηματικής νύχησης του στέρεως. Όπου έχουμε μια διατροπικότητα, χρησιμοποιούμε δηλαδή άλλες αισθήσεις για να περιγράψουμε το ίδιο πράγμα. Με πολύ απλές γραμμές, όταν σας κάνω εγώ ένα όταν αυτό το κάνω με το χέρι μου, αυτό που ακούτε το μεταφέρω σε μια άλλη αίσθηση. Αυτή είναι η διατροπική αντίληψη. Ποιο
Ποιο είναι το κοινό χαρακτηριστικό όλης αυτής της μουσικής αλληλεπίδρασης που έχει το βρέφος με τη μητέρα? Έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά. Τη μουσική, το μέλος, τη μελωδία, ένα, δύο, την κίνηση και τρία, το λόγο. Αυτό το τρίπτυχο ανάπτυξη το συναντάμε στην αρχαία Ελλάδα, γιατί έτσι όριζαν τη μουσική. Στην αρχαία Ελλάδα όριζαν τη μουσική ως την ένωση μέλους, λόγου και κίνηση. Δεν υπήρχε ορχιστρική μουσική. Έτσι λοιπόν δικαιολογημένα, γιατί η κουλτούρα μας είναι συνέχεια από την κουλτούρα της αρχαίας Ελλάδας κατά μία έννοια, δεν είναι τυχαίο. Όταν ρωτήσουμε κάποιον, πες μου πια μια μουσική που σου αρέσει, οι περισσότεροι λένε ένα τραγούδι. Ενώ δεν είναι αυτονόητο για άτομα άλλων πολιτισμών, όταν τα ρωτήσεις πες μου μια μουσική, να σου πούνε ένα τραγούδι. Έτσι λοιπόν, προχωράμε ένα άλλο παράδειγμα, πώς το χρησιμοποιούμε επίσης στη μουσικοθεραπεία. Θα δούμε ακριβώς μετά πώς. Το ταχτάρισμα ξέρετε τι είναι. Βάζω το βρέφος εδώ, το τραγουδό, τα άχτυρπή, και το κνό. Κανείς λοιπόν δεν μπορούσε να καταλάβει όσο το μελετούσαν. Γιατί όλοι, παππούδες, γιαγιάδες, πατέρες, μητέρες, όλοι οι σημαντικοί άλλοι, βάζουν το βρέφος πάνω στο πόδι, το τραγουδούν και το κουνούν. Και κουνούν όλο το βρέφος μαζί. Ανακάλυψαν μόλις τη δεκαετία του 80 ότι με αυτόν τον τρόπο το βρέφος, το νεογνό, που είναι 4, 5, 6 μηνών, τραγουδώντας το και κουνώντας το ρυθμικά, εκπαιδεύεται το αιθουσαίο. Βοηθούμε λοιπόν με το ταχτάρισμα να αναπτυχθεί το αιθουσαίο, που είναι το μοναδικό όργανο στο ανθρώπινο σώμα, το οποίο ευθύνεται για το ότι περπατάμε στα δύο πόδια. Αυτό γίνεται χιλιάδες χρόνια τώρα. Κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει το γιατί. Για να εκπαιδευτεί να περπατήσει το βρέφος στα δύο πόδια, που είναι και το μοναδικό όργανο το οποίο έχει διαφορετική θέση στο ανθρώπινο σώμα από ό,τι στο σπιτί. Συνεχίζουμε. Πάμε στα ανανορίσματα. Τα ανανορίσματα έχουν μία διαπολιτισμική χρειά. Τα ανανορίσματα, δηλαδή τα δομικά του στοιχεία, η μελωδία, η ταχύτητα και ο ρυθμός, είναι σε όλες τις γλώσσες του κόσμου τα ίδια. Πάρα πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι ενήλικες αναγνωρίζουν μια μελωδία που ακούν, αναγνωρίζουν ποια από αυτές είναι ανανορίσμα, χωρίς να ακούν λόγια. Τα οποία είναι ανανορίσματα από τελείως διαφορετικούς πολιτισμούς. Δηλαδή, αν ακούσετε 10 διαφορετικές μουσικές και το ένα είναι Ιαπωνέζικο το ανανορίσμα, θα καταλάβετε με πολύ σχετική ευκολία ποιο είναι το ανανορίσμα. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, αυτά τα είπαμε για την άλλη μουσική αλληλεπίδραση κατά την ευρυλική ηλικία. Στα βρέφη τώρα. Η μίμηση. Όλα αυτά τα μουσικά παιχνίδια που κάνει η μητέρα με το βρέφος, η σημαντική άλλη από το γιαγιάδες, γονείς με τα μικρά παιδιά, αλλά και τα μικρά παιδιά μεταξύ τους, έχουν ως κυρίαρχο συστατικό τη μίμηση. Η μίμηση είναι ένα χαρακτηριστικό του ανθρωπίνου είδους, το οποίο υπάρχει από τα πρώτα λεπτά της ζωής. Η έρευνα του κ. Γιουμτζάκη τη δεκαετία του 80 ήταν πρωτοφοριακή πάνω σε αυτό. Έδειξε ότι νεογνά μιμούνται, που αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία διότι καθαρίζει το βρεφικό αδιαθισμό. Δηλαδή, το τραγούδι ήταν. Από την πρώτη στιγμή το βρέφος αναγνωρίζει ότι αυτό είναι αυτό και ο άλλος είναι άλλος. Καταρρίπτει το βρεφικό αδιαθισμό και η θεωρία του Ρεβάρθεν με το έβριμα της νεογνωτικής μίμησης. Και βλέπετε ότι τα περισσότερα παιχνίδια, τα παραδοσιακά παιχνιδοτράγουδα των παιδιών, που εμπεριέχουν ισότιμα τη μουσική, την κίνηση και τον λόγο, έχουν ως κυρίαρχο συστατικό τη μίμηση. Και διαδικασίες που εμπεριέχουν τη μίμηση, διαδικασίες που δημιουργούν μια τελετουργία, δηλαδή πάει ο λαγός να πιει νερό, στουμανώνει το λαιμό, έχει μια τελετουργία και βλέπουμε ότι το βρέφος όταν ξεκινάμε να το κάνουμε, μόλις φτάνουμε εδώ αρχίζει και γελάει. Γιατί ξέρει τι περιμένει και προσδοκά αυτή την εξέλιξη του παιχνίδιου. Έτσι λοιπόν, προχωράμε. Δεν θα σας κουράσουμε όλα τα στοιχεία της διδακτορικής μου διακριβής, απλά θα πάμε στα συμπεράσματα στο τέλος, όπου μελετήσαμε 40 ζεύγη μητέρων βρεφών και τι κάνουν αυτές οι μητέρες,
και άλλη μηνύση και το εργαστήριο του κ. Κουλιμτζάκη έχει πλούσιο ερευνητικό υλικό σε μηνύσεις και συναισθήματα του πρώτου 10 μήνες της βρεφικής ηλικίας. Εγώ μελέτησα λίγο παραπέρα αυτό το θέμα, τις ρυθμικές μηνύσεις. Ποιες μηνύσεις δηλαδή, αν υπάρχουν καταρχήν μηνύσεις ρυθμικές και ποιες είναι αυτές και πώς εκδηλώνονται και σε τι στοχεύουν. Έτσι λοιπόν, βεβαίως υπάρχουν ρυθμικές μηνύσεις. Η πλειοψηφία των μηνύσεων στις αλληλεπιδράσεις βρεφών μητέρων είναι ρυθμικές, άρα λοιπόν έχουν ένα πολύ σημαντικό μουσικό στοιχείο αναπτυξιακό στους πρώτους 10 μήνες της ζωής. Οι περισσότερες μητέρες τραγουδούν στα βρέφη τους παιδικά, ελληνικά παιδικά παραδοσιακά τραγούδια και παιχνιδοτράγουδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μόνο μία μαμά η οποία είχε έρθει από την Αμερική τραγουδούσε στο παιδί τραγούδια στα αγγλικά, αλλά πολλά από αυτά ήταν και στα ελληνικά και πάλι η πλειοψηφία δεν ήταν στα αγγλικά, ήταν στα ελληνικά. Και βρήκαμε ένα σημαντικό έβριμα, η συρρυθμία. Η συρρυθμία όταν τραγουδάει η μητέρα στο βρέφος και κρατά κάποια μέλη του σώματός του, τα χέρια και τα πόδια του, και του τραγουδά και τα κουνά ρυθμικά. Ξαναγκάζει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο η μητέρα να κινήσει ρυθμικά μέλη του σώματος του βρέφους. Γιατί το κάνει αυτό? Για να του εμφυσίσει μια ρυθμική δραστηριότητα, για να το εισάγει στο ρυθμό. Όλα αυτά τώρα τα οποία έχουν να κάνουν με την αναπτυξιακή ψυχολογία της μουσικής, τι δουλειά έχουν στη μουσικοθεραπεία? Ακριβώς αυτά έχουν μελετήσει οι μουσικοθεραπευτές, οι επιστήμονες της μουσικοθεραπείας, δηλαδή η μουσική αλληλεπίδραση βρεφών γονέων και των παιδιών μεταξύ τους, μέσα σε αυτά τα μουσικά παιχνίδια, τις ηχοϊστορίες και τα παιχνιδοτράγωγα που παίζουν τα παιδιά μεταξύ τους. Τα έχει πάρει αυτά όλα η μουσικοθεραπεία, τα έχει εντάξει σε ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων για να μπορούμε να παρέμβουμε σε παιδιά που έχουν οτισιακές δυσκολίες, αναπηρίες ή γενικότερα εμπόδια στη ζωή και στη μάθηση. Από εκεί και πέρα τώρα, υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι τα βρέφη, τα παιδιά, τα νύπια και τα παιδιά, να τα πω με τη σειρά, που ασχολούνται με αυτές τις μουσικές δραστηριότητες ή που ασχολούνται αργότερα με την εκμάθηση ενός μουσικού οργάνου, αναπτύσσουν δεξιότητες σε μη μουσικούς τομείς. Δηλαδή, μέτρησαν την αναγνωστική ικανότητα των παιδιών. Κάνουν μουσική ή που δεν κάνουν. Τη γλωσσική τους ανάπτυξη, διάφορους τομείς ανάπτυξης, την καταπληκτικότητά τους. Και βρήκαν ότι τα παιδιά τα οποία ακολουθούν κάποιο πρόγραμμα μουσικής αλληλεπίδρασης ή αργότερα τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας, πρώτης τάξης του δημοτικού, που ασχολούνται με την εκμάθηση κάποιου μουσικού οργάνου, έχουν βελτίωση σε μη μουσικούς τομείς, σε δεξιότητες δηλαδή που χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους και στην εκπαιδευτική διαδικασία στο σχολείο. Αυτό παρακάμψουν μερικές δραστηριότητες, μερικές διαφάνειες, συγγνώμη. Έχει να κάνει με το πώς επεξεργάζεται ο εγκέφαλος τα ηχητικά ερεθίσματα. Η μουσική όταν δεν την ακούμε, που είναι. Και αρχίζουμε τώρα και παίρνουμε στο κομμάτι της μουσικοθεραπείας, δεν θα σας κουράσω, θα τελειώσω σύντομα. Ένας πίνακας ζωγραφικής, που είναι μια μορφή τέχνης, είναι κρεμασμένος εκεί. Τον βλέπω 5 λεπτά, 10 λεπτά, μισή ώρα, μία ώρα, μέχρι να μου πει ή να μην μου πει κάτι. Η μουσική που είναι. Σε ρωτάω, σ' αρέσει αυτό το τραγούδι? Και μου λες ναι. Πού είναι αυτό το τραγούδι και το σκέφτηκες και μου λες ναι? Στη μνήμη μας. Τώρα μου κάνατε τον ανθρώπινο νου κομπιτεράκι, στη μνήμη, στο σκληρό τότε. Λοιπόν, βεβαίως έχει σημασία η μνήμη, αλλά δεν είναι τόσο απλοϊκή διαδικασία. Δηλαδή, καταρχήν, όταν ακούμε ένα τραγούδι, ένα μουσικό έργο, δεν μπορούμε να έχουμε το σύνολό του σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Ακούμε ένα τραγούδι το οποίο διαρκεί 2-3-4 λεπτά. Κάθε δευτερόλεπτο ακούμε ένα τμήμα του τραγουδίου. Όλο το τραγούδι το ανασυνθέτουμε με τη βοήθεια της μνήμης, οπωσδήποτε, στο νου μας. Ο εγκέφαλος είναι το όργανο το οποίο επεξεργάζεται τα ηχητικά ερεθίσματα. Τη μουσική τη δημιουργεί ο νους του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, βεβαίως και είναι απαραίτητο εργαλείο ο εγκέφαλος, αλλά τη μουσική μας τη δημιουργεί ο νους του ανθρώπου.
Η μουσική δηλαδή και η επεξεργασία της μουσικής, γιατί είναι ένα πολύ μυστηριώδες φαινόμενο, το φαινόμενο της μουσικής, δημιουργείται στο νου του ανθρώπου, είναι δηλαδή ανώτερη εγκεφαλική λειτουργία του ανθρώπου. Σαφώς και η μουσική δεν είναι για ευχαρίστηση, όπως διατύπωσε ο Πίνκερ, ο οποίος έχει γράψει πολύ σοβαρά βιβλία, είναι πολύ σοβαρός επιστήμονας του Χάρβαρντ, αλλά που και που λέει έχει καμιά τάκα για να τραβήξει πάνω από τα φώτα της δημοσιότητας, ότι υποστήριξε ότι η μουσική είναι ένα εξελικτικό ατύχημα, εξελικτικό σε σχέση με την θεωρία του Δαρβίνου, ένα εξελικτικό ατύχημα που απλά διατηρήθηκε. Και το χρησιμοποιούμε όπως τρώμε μια σοκολάτα και μας φέρνει ευφορία, ακούμε μουσική και επειδή ακριβώς εκκρίνονται στον εγκέφαλο όταν ακούμε μουσική και μας αρέσει ίδιες βιοχημικές ουσίες και νιώθουμε ευχαρίστηση, γι' αυτό διατηρείται η μουσική ως εξελικτικό ατύχημα. Δεν είναι όμως έτσι. Από εκεί και πέρα, πριν είπαμε ότι αρχίζει η εμπειρία του ανθρώπου πριν τη γέννηση και ότι δεν τελειώνει με το θάνατο, αλλά 3 ώρες μετά το θάνατο. Βρήκαν οι νευροεπιστήμονες ότι το τελευταίο κύτταρο, το τελευταίο όργανο που νεκρώνεται στο ανθρώπινο σώμα είναι το ακουστικό νεύρο. Το οποίο νεκρώνεται περίπου 3 ώρες μετά το βιολογικό θάνατο του ανθρώπου. Θα μου πείτε αυτό ο εγκέφαλος είναι νεκρός, το ακουστικό νεύρο δουλεύει, αλλά ο εγκέφαλος δεν επεξεργάζεται τα ηχητικά ρεθίσματα για να τα κάνει μουσική. Ναι, σύμφωνοι. Και εξηγήστε μου τότε εσείς γιατί οι μυρολογίτες τις πρώτες 1-2 ώρες που πάνε και μυρολογούν στο νεκρό λένε χαρούμενα, κάθε φορά που το λέω ανατριχιάζω, κάθε φορά λέω το ίδιο, κάθε φορά ανατριχιάζω, λένε χαρούμενα μυρολόγια στο νεκρό, γιατί ακόμα λέει ακούει. Και μετά από 3-4 ώρες αρχίζουν το θρύνο. Πώς το ήξερα, δεν το ήξερα, το υπέθετα. Για να περάσουν εκατοντάδες χρόνια να το επιβεβαιώσουν οι νευροεπιστήμονες. Συνεχίζουμε. Πολύ γρήγορα. Εδώ βλέπετε διαφάνειες από το βιβλίο Βιολογική Ψυχολογία του Καλά που δείχνει τμήματα του ανθρωπίνου εγκεφάλου. Έτσι όπως βλέπετε τη διαφάνεια είναι σε αυτό το επίπεδο του εγκεφάλου. Το πάνω κομμάτι που βλέπετε είναι με το οποίο ως λογός. Το κάτω κομμάτι είναι πίσω εδώ αυγένας. Βλέπετε λοιπόν διάφορες δραστηριότητες. Όπου είναι κόκκινο έχουμε μέγιστη λειτουργία. Αριστερά δηλαδή. Έχουμε αριστερά και πάνω, έχουμε κατάσταση ύπνου. Όπου λειτουργούν τα τμήματα του εγκεφάλου, τα οποία ελέγχουν περιοχές που δεν σταματούν ποτέ. Και λειτουργίες που δεν σταματούν ποτέ. Την αναπνοή, τη λειτουργία της καρδιάς κτλ. Προσέξτε τώρα. Αριστερή στήλη κάτω, ακουστικά ερεθίσματα. Βλέπετε πόσες πολλές περιοχές του εγκεφάλου, διάσπαρτες, είναι κόκκινες. Που σημαίνει ότι είναι στο μέγιστο της λειτουργίας. Δείτε επίσης στη μεσαία στήλη ψηλά που λέει music, επεξεργασία δηλαδή του εγκεφάλου μουσικών ερεθισμάτων, όχι ηχητικών απλά, όντως ο μετοπίος λόγος είναι κόκκινος και πίσω, που σημαίνει ότι είναι μια ανώτερη λειτουργία του ανθρωπίνου εγκεφάλου η μουσική. Και δείτε, για να μην σας ζαλίζω, στη μέση δεξιά μνημονικές διεργασίες, που είναι όλο εδώ πίσω κόκκινο, γιατί πολύ σωστά μου είπατε πριν ότι ανακαλούμε από τη μνήμη μας μουσικά ερεθίσματα. Και κάτω δεξιά μότορ, κινητικές δεξιότητες και στη μέση γλώσσα και μουσική, language and music. Όποτε λοιπόν έχω κάτι να διαχειριστώ από όλα αυτά, κάποια σημεία, περιοχές, διάσπαρτα σε όλο τον εγκέφαλο, είναι στο μέγιστο της δραστηριότητάς του. Μία από τις πιο περίπλοκες δραστηριότητες που μπορεί να διαχειριστεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος, καμία σχέση με το να παίξετε μια δύσκολη παρτίδα σκάκι, καμία σχέση με το να δώσετε πανελλαδικές συστάσεις, καμία σχέση με οποιοδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε, μία από τις πιο περίπλοκες εργασίες που μπορεί να διαχειριστεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι να σηκωθείτε, να πιαστούμε εδώ αγκαλιά, χέρι-χέρι και να αρχίσουν τα τραγουδάκια να χορεύουν. Είναι όλες οι περιοχές του εγκεφάλου σχεδόν στο κόκκινο. Πρέπει να θυμηθείτε τα βήματα του χορού. Πρέπει να χορεύετε. Πρέπει να ακολουθείτε το ρυθμό. Πρέπει να θυμηθείτε τα λόγια του τραγουδιού. Συγγνώμη, μην έχω το σπίτι μου προηγουμένω. Συγγνώμη, πλάκα. Λοιπόν, να θυμηθείτε τα λόγια του τραγουδιού, να αρχίσετε να τραγουδάτε. Να συγχρονιστείτε να τραγουδάτε και να χορεύετε όλοι μαζί στην ομάδα. Να συγχρονιστείτε με τη μουσική που θα παίζει η ορχήστρα.
και να κοιτάτε και από κάτω αν σας κοιτάει και κανείς. Πάρα πολλά. Η συγκινησιακή φόρτιση, έλατε. Λέτε τώρα για κάποιον ο οποίος χορεύει και απλά κοιτάει αν το κοιτάει. Αν χορεύετε και έχετε και είναι και κάποιος ερωτευμένος, ας τα να πάρει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, η μουσικοθεραπεία τώρα, άλλες δύο διαφάσεις στην τελευταία, η μουσικοθεραπεία χρησιμοποιεί όλο αυτό το υλικό που είπαμε, τα παραδοσιακά παιχνίδια τραγούδια, τα ανανονίσματα, τα παιδικά τραγούδια, τα ταχταρίσματα, όλα αυτά, σε ατομικό ή ομαδικό πλαίσιο, φυσικά πρέπει να είναι κάποιος εκπαιδευμένος μουσικοθεραπευτής για να παρέμβει και να χρησιμοποιούμε όλα αυτά σε παιδιά με αναπτυξιακές διαταραχές, σημαντικές δυσκολίες. Αυτό είναι το μοντέλο της αναπτυξιακής μουσικοθεραπείας. Απευθυνόμαστε δηλαδή σε παιδιά ή εφήβους με αναπτυξιακά προβλήματα. Από εκεί και πέρα, η μουσικοθεραπεία δεν έχει να κάνει φυσικά με την εκμάθηση κάποιου μουσικού οργάνου, δεν έχει να κάνει με την παθητική ακρόαση, και πολλοί μου λένε εδώ να μια μουσική να γίνουμε καλά. Λοιπόν, δεν λειτουργεί έτσι, γιατί η μουσική είναι βεβαίως ένα πολύ σημαντικό μη λεκτικό μέσο, ένα όχημα έκφρασης και πρόκλησης συναισθημάτων, αλλά τα συναισθήματα που προκαλεί κάθε συγκεκριμένο μουσικό έργο από άτομο σε άτομο είναι διαφορετικό. Ένας από τους βασικούς στόχους, τουλάχιστον έτσι έχω εκπαιδεύτηκα εγώ στην Αγγλία στην μουσικοθεραπεία και στα περισσότερα φυσικά πανεπιστήμια του κόσμου σύμφωνα με το APMD, το Association των Μουσικοθεραπευτών, απαιτεί την ενεργό συμμετοχή του πελάτη. Πελάτης τώρα, client είναι στα αγγλικά, δεν το χρησιμοποιούσα εγώ όταν γύρισα στην Ελλάδα, γιατί εμείς το έχουμε για κακό παιδαγωγική σχέση κτλ. Πρέπει ένας φιλόλογος, να είναι καλό άνθρωπος, ο κ. Γονικάκης, μου λέει, όχι, να βάζεις πελάτες, γιατί προέρχεται από το ρήμα πελάζω, που σημαίνει φροντίζω. Άρα μια χαρά είναι ο πελάτης στην μουσικοθεραπεία, που εσύ τον φροντίζει. Οπότε λέω και εγώ το πελάτης από τότε, που έμαθα τι σημαίνει το πελάτη. Λοιπόν, εδώ είναι το μοντέλο της αναπτυξιακής μουσικοθεραπείας. Σας είπα ήδη τι χρησιμοποιεί η αναπτυξιακή μουσικοθεραπεία και πώς εφαρμόζεται. Και πάμε επίσης σε ένα άλλο σημαντικό κομμάτι, που είναι η ψυχοδυναμική μουσικοθεραπεία, που αν είχαμε χρόνο θα μπορούσαμε να ακούσουμε και αποσπάσματα μουσικού αυτοσχεδιασμού. Εδώ είναι τελείως διαφορετικό το μοντέλο. Χρησιμοποιούμε τον κλινικό μουσικό αυτοσχεδιασμό. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όχι βέβαια σε όλες, και εδώ έχουμε και ατομικές συνεδρίες και συνεδρίες με ομάδες. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο μουσικοθεραπευτής παίζει πιάνο και οι πελάτες, οι οποίοι μπορεί να είναι ψυχιατρικοί ασθενείς ή να έχουν ψυχολογικά προβλήματα, μην είναι απαραίτητα δηλαδή ψυχιατρικοί ασθενείς, αυτοσχεδιάζουν μουσικά, χρησιμοποιούν ευκολόπαιχτα κρουστά, τύμπανα, ψηλόφωνα, μεταλλόφωνα. Έχουμε τον μουσικό αυτοσχεδιασμό ως εργαλείο, όπου μέσα από αυτό το μουσικό αυτοσχεδιασμό δημιουργούμε δυνάμεις παρέμβασης και θεραπείας. Εάν οι πελάτες έχουν την ικανότητα να διεκδικείς επικοινωνίας, συζητάμε κάθε μουσικό αυτοσχεδιασμό που παίξαμε, γιατί παίξαμε έτσι, πώς παίξαμε έτσι και τι θέλαμε να σημειώσουμε, να υπογραμμίσουμε μέσα από αυτό. Εάν δεν έχουν λεκτική επικοινωνία οι πελάτες, έρχεται ακριβώς η μουσική να γίνει ένα όχημα επικοινωνίας και έκφρασης. Αυτά είναι τα ακουστά της ορχήστρας όρθου που χρησιμοποιούμε στις συνεδρίες της μουσικοθεραπείας. Να μην τα διαβάσουμε αυτά, να μην τα θαυμαστώ την ευγένεια του Προεδρείου. Πάμε να δούμε ένα τραγουδάκι, τελειώνουμε με αυτό. Να πούμε μαζί ένα τραγουδάκι το οποίο έχει γραφτεί για παιδιά. Λοιπόν, σας τραγουδάω λίγο την πρώτη στροφή, μετά όλη η μουσική είναι η ίδια. Δηλαδή, ελικόπτερα πετάνε με τρεις ελίχες μονάχα, τρεις ελέφαντες γυρεύουν που να έχουν πάει τάχα. Πάμε μαζί, παρακαλώ. Ένα, δύο και... Ελικόπτερα πετάνε με τρεις ελικές μονάχα, τρεις ελέφαντες γυρεύουν που να έχουν πάει τάχα. Ωραία. Άμα συνεχίσω έτσι 10-15 λεπτά, θα είμαι μια τυπική δασκάλα. Πώς μαθαίνουμε ένα τραγουδάκι
στο σχολείο ή ακόμα χειρότερα, το βάζουν από το CD. Παρακαλώ. Το βάζουν στο CD, μπουρμπούρου, 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 μέχρι να το μάθουν ωραία. Πάμε να δούμε τώρα πώς το κάνουμε αυτό σε ένα πλαίσιο διαφορετικό, το οποίο είναι και πλαίσιο μουσικοθεραπευτικής παρέμβασης. Δηλαδή, πάμε με όλο το τραγούδι και για κάθε στίχο να μου κάνετε μια χειρονομία. Όχι χειρονομία, αγιά σου. Χειρονομία που λέει ο στίχος. Εντάξει, πάμε λοιπόν. Ένα, δύο και... Ελικόπτερα πετάνε με τρεις ελικές μονάχα, τρεις ελεφαντές γυρεύουν που να έχουν πάει τάχα. Λάθος δρόμο έχουν πάει, έχουν ψάξει μέρες τρεις, έφαγαν όλο τον κόσμο, ένα τέχουν άλλους τρεις. Έσκασαν απ' το κακό τους και οι τρεις σεισμοί χαιρετούν την κυρία Κασάκη, μια χαρά σε μια χαρά. Έσκασαν απ' το κακό τους και οι τρεις σεισμοί των τριών ελικοπτέρων στέλνουν μήνυμα στη γη. Λένε ένα, δύο, τρία, δεν υπάρχουν πουθενά. Λένε τρία, δύο, ένα, επιστρέφουμε ξανά. Πολύ ωραία. Ποια είναι η διαφορά να τραγουδήσω απλώς από τον δεύτερο τρόπο? Το καταγράφουμε διαφορετικά. Εάν σας πω τώρα, όπου λέει τρία να μου δείχνετε τρία και όπου λέει ε, να γράφετε στην πλάτη του κεφαλού σας ε, γιατί αυτό το τραγουδάκι έχει γραφτεί, οι στίχοι έχουν γραφτεί από την κυρία Καπουράκη Λιδάκη μετά από τις οδηγίες της δικές μου που έχουν να κάνουν με τις οδηγίες της Ενώσεως Λογοθεραπευτών της Αγγλίας. Και να βοηθήσει τα παιδιά τα οποία μπερδεύουν το 3 και το ε. Όταν λοιπόν εγώ κάνω το 3 και το ε. Όταν λοιπόν εγώ κάνω έτσι το 3 και γράφω στην πλάτη του διπλανού το ε, το εγκέφαλο επεξεργάζεται το ε όχι ως ένα γράμμα, το επεξεργάζεται και ως ένα ερέθισμα αισθητήριο. Γιατί γράφω το ύπνο στο ε στην πλάτη. Εάν φτιάξουμε και το ε με ένα σκηνή και αρχίσουμε και χορεύουμε πάνω στο ύπνο στο ε, το σκηνή, εγγράφεται το σχήμα του ε σε διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου από όταν το προσεγγάζουμε μόνο ως γράμμα. Το τραγούδι τώρα αυτό, εάν είχαμε και τα αρμόνια και το πούμε άλλες δύο φορές, το έχετε μάθει. Γιατί δεν το επεξεργάζει το εγκέφαλο μόνο με τις περιοχές που έχει για το ρυθμό και τη μελωδία, αλλά και με την κίνηση και με το οπτικό νεύρο και το ακουστικό νεύρο. Εμπλέκω δηλαδή στην όλη διαδικασία πάρα πολλές περιοχές του εγκεφάλου, όχι μόνο μία ενία. Όταν ένας δάσκαλος λέει μπούρου, 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 εάν υπάρχει ένας διασυντονισμός μεταξύ του ομιλητή και του ακροατή, το μέγιστο που μπορεί ένα φυσιολογικό παιδί να είναι συγκεντρωμένο είναι γύρω στα 20 λεπτά. Τώρα, αν σκεφτεί πολύ το μπούρου, 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 μπούρου και διασυντονιστεί η ομιλία του δασκάλου με κάποια άλλα κέντρα του εγκεφάλου, αυτό λειτουργεί ως δανείσμα. Και από εκεί μία το άλλο. Εντάξει, βέβαια. Μουσικοθεραπευτής για να μην είναι δύσκολο. Η όραση, η έκπτωση της όρασης, δηλαδή όπως φοράει η γυαλιά. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, ναι, αυτή είναι σημαντικό γιατί μου είσαι μεταγραφή για να μην ακούσει. Τώρα εντάξει, το πρόβλημα είναι ότι θα μου ακούσει ο φως. Λοιπόν, με το τελευταίο τραγούδι τώρα και κλείνω, θέλω να σας πω ότι χρησιμοποιούμε διαφορετικούς τρόπους για να τραβήξουμε το ενδιαφέρον των παιδιών. Χρησιμοποιούμε, γιατί έχει να κάνει με τις διαφάνειες που είπαμε πριν, χρησιμοποιούμε πολλές περιοχές του εγκεφάλου για να εμπλακούμε σε δραστηριότητες με τα παιδιά που έχουν να κάνουν με μουσική κίνηση λόγω. Αυτές οι περιοχές του εγκεφάλου, αφού τις χρησιμοποιούμε, αναπτύσσονται, αλλά το παιδί δεν χρησιμοποιεί αυτές τις περιοχές του εγκεφάλου μόνο για αυτή τη δουλειά, αλλά για καθημερινές δεξιότητες μη μουσικές. Έτσι λοιπόν και οι νευροεπιστήμονες μέτρησαν ότι
διάφορες περιοχές του εγκεφάλου που απομόνωσαν, ότι μετά από μουσικοθεραπευτική παρέμβαση έχουν ανάπτυξη των περιφόρων αυτών του εγκεφάλου. Οπότε η μουσικοθεραπεία σε συνδυασμό και με άλλους τρόπους παρέμβασης δημιουργεί, έχει αποτύπωμα δηλαδή και που φαίνεται από τις αντικρουστικές μεθόδους στον εγκέφαλο, μπορούν να το αποδείξουν οι νεοεπιστήμονες. Έτσι λοιπόν η μουσική είναι κάτι περίπλοκο, είναι ένα μυστήριο που ευτυχώς έχουμε καταφέρει και το έχουμε κάνει και μέσω παρέμβασης. Όσον αφορά τους ενήλικες τώρα ψυχασθενείς, δηλαδή ή με ψυχολογικά προβλήματα ή ψυχασθενείς, ψυχιατρικούς ασθενείς, εκεί λειτουργεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ως κάθαρση. Δηλαδή οι ενήλικες που έχουν προβλήματα και έχουν και μειωμένη ηλεκτρική επικοινωνία, εκεί έρχεται η μουσική και λειτουργεί ως κάθαρση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε και τις καταβολές επίσης στην Ελλάδα, όπου τα συγκυρία ήταν ένα τέτοιο, είχαν ένα τέτοιο τρόπο παρέμβασης που χρησιμοποιούσαν κατά κόρο και τη μουσική. Μην σας κουράσω άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ίσως το μέλλον.